Οι σατανάδες του NBA τα κατάφεραν πάλι. Είπαν να αρχίσουν την καινούρια σεζόν τα Χριστούγεννα και φυσικά όπως πάντα κάνει το NBA, έβαλε όλους τους παιχταράδες στη σειρά. LeBron James, Γιάννη Αντετοκούμπο, Steph Curry, Luka Doncic. Έχουμε back-to-back Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μόλις ανανέωσε με την ομάδα του Milwaukee, πενταετές συμβόλαιο, άπειρα λεφτά, και θα αντιμετωπίσει πρώτα τους Boston Celtics εκτός έδρας και μετά εντός έδρας θα φιλοξενήσει το φιλαράκι του, το Steph Curry, με τους Golden State Warriors. Η πανδεσία τελειώνει με LeBron James, με τον αγαπημένο μας, εδώ από την Ευρώπη, τον Luka Doncic, Lakers Mavericks. Boxing Day 2020 στην Premier League, μια διαφορετική Boxing Day σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια, και αυτό γιατί ο κόσμος θα είναι στις τηλεοράσεις και όχι στα γήπεδα, όπως έχει συνηθίσει αυτή την συγκεκριμένη μέρα του Δεκεμβρίου, την 26η. Μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να λείπει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, και αυτό δεν έχει να κάνει με την κορυφή, αλλά έχει να κάνει με μάχη του Λονδίνου, εκεί που η Arsenal υποδέχεται την Chelsea στο Emirates, η Arsenal, η οποία δεδομένα πλέον έχει το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της στην Premier League και χρειάζεται σίγουρα και άμεσα βαθμούς για την ανάρχησή της. Αλλάζουμε παιχνίδι, η Leicester θα υποδεχτεί την Manchester United στο King Power Stadium, η Leicester του Jamie Vardy, του James Maddison, ένα πολύ καλά δουλεμένο σύνολο από τον Brendan Rodgers, πέραντι στην Manchester United, η οποία με το ζόρι προσπαθεί να μείνει εντός της δεκάδας και έχει αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Τι πιο ωραίο από ένα εορταστικό μπασκετικό κλάσικο, το τρίτο της εφετινής σεζόν και το πρώτο της μετά Facundo Campazzo εποχής. Οι δύο ομάδες πάντως μέχρι στιγμής έχουν βίους αντίθετους. Η Real είναι πρώτη και αίτητη στην Ισπανία με 14 συνεχόμενες νίκες και αν καταφέρει να κερδίσει την Μπαρσελόνα θα κάνει πολύ σημαντικό βήμα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Λίγκας ACB, ενώ η Μπαρσελόνα είναι καλύτερη από την Real στην Ευρωλίγκα. Χριστούγεννα με μπάσκετ είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Η Cosmote TV το κάνει πραγματικότητα. Ανατολού Εφές εναντίον Φενέρμπαχτσε, Σέιν Λάρκιν εναντίον Νάντον Τεκονό, ή για να πάμε ακόμα πιο πέρα στη μάχη των πάγκων, Εργίνα Δαμά εναντίον Ιγκόρ Βοκόσκο. Δεν χάνετε. Αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα για ρεβεγιόν, πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα, η Cosmote TV έχει δύο εξαιρετικές ιδέες για να περάσετε υπέροχα τα βράδια σας. Χριστούγεννα, ρεβεγιόν, 24 Δεκεμβρίου, αργά το βράδυ, ο βασιλιάς, ο Elvis Presley ο ίδιος, έρχεται μέσω μερικών από τους μεγαλύτερους αστέρες της pop μουσικής σήμερα. Από το comeback special του Elvis το 1968, πάμε στο Elvis All-Star Tribute. Έχουμε Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Post Malone, John Legend, Shawn Mendes, Blake Shelton. Όλοι αυτοί μαζί με πολλούς ακόμα αστέρες, παίρνουν το special που είχε κάνει τότε ο Elvis και το μεταφέρουν στο 2020. Και από το βασιλιά πάμε στον πρίγκιπα. Στις 21 Ιανουαρίου 2020 έγινε μία συναυλία προς τιμή του Prince. Αυτή τη συναυλία μπορούμε να τη δούμε εμείς μέσω του Cosmote TV, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Στο Let's Go Crazy, The Grammy Salute του Prince, έχουμε τους Foo Fighters, έχουμε τη St. Vincent, έχουμε τον Nasser, έχουμε τον Chris Martin από τους Coldplay. Όλοι μαζί σε μια εξαιρετική συναυλία φόρο τιμής στον πρίγκιπα της Soul. Γιορτές με χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στα κανάλια της Cosmote TV. Ένα μοναδικό pop-up κανάλι αφιερωμένο στα Χριστούγεννα με πάρα πολλές ταινίες και επιλογές. Περισσότερες από 90 ταινίες για την ακρίβεια. Blockbusters, κινούμενα σχέδια, Christmas Classics, όλα είναι εκεί και μας περιμένουν. Από τα Christmas Classics έχουμε ξεχωρίσει το Love Actually, την αγαπημένη μας ταινία που βλέπουμε κάθε χρόνο, με τη φοβερή σκηνή στην πόρτα, η Keira Knightley κλπ. Κλπ. Από την παιδική ζώνη με τις μεταλλοτισμένες ταινίες φυσικά περιμένουμε το πολυβραβευμένο Lion King, ενώ από τις πρεμιέρες θα δούμε το Christmas in Rome για να ταξιδέψουμε στην αιώνια πόλη, έστω και μέσα από τις οθόνες της Cosmote TV.